Παρδόν. Πού λέτε, σινιόρα. Το ομοιραίον εκείνο Λικαβιές, εδώ και ο λίγας ημέρας δηλαδή, εξεκινήσαμε μετά του κλαίων το καθημερινό μας σουλάτσο ανατασοδούς. Η μέρα ή το λαμπρά. Εγώ πολύ ευχαριστημένη. Και ο κλαίων χεστής από τη χαρά του. Με συγχωρείτε κιόλας. Όλα έγιναν καλό. Μέχρι όπου είδα ότι το κρεοτοπολείο ήταν ανοιχτό. Και σκέφτηκα. Δεν εισέρχομαι να προβώ εις πράξη να αγοράσει κοταγίων που τα τσακίζει ο κλαίων. Να πάρει ο λίγον τη χρώμα η μητούλα του που είναι ο λίγον τη οχρά. Έχουσα απολέσει την κοκκινίλα της. Φαίνεται η κοκκινίλα του θα μετακόμισε σε άλλο σημείο του. Εισήλθον εις το κρεοτοπολείο, εψώνησον τα σηκωτάκια. Και όταν εξήλθα, ο κλαίων άφαντος, απολύτως εξαφανιστής, σαν το 13ο μισθό. Και έμεινα με τα σηκωτάκια στο χέρι. Ερεύνησα τα πέριξ, φωνασκούσα. Κλαίων, κλαίων, πού είσαι κλαίων, 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 θα τρελαθώ, πού πέταξες αγόρι μου. Αγόρι μου που τον εφώναξες και να σ' άκουγε, σιγά που θα αρπόταν. Έκτοτε αγνοείται για το που ευρίσκεται. Μην ανησυχείτε, θα τον βρούμε. Αχ, ας τον εφεύρετε κυρία τέτοια, διότι όσο λείπει ο κλαίων, εγώ θα είμαι πλέον φοερός και με τα δακρύων. Μην ανησυχείτε, θα τον βρούμε. Ας τον εφεύρετε κυρία τέτοια, και ό,τι μου πείτε θα σας πληρώσω. Ξέρετε, ο σύζυγός μου είναι πορευάμενος, κάνει λιωκότια. Και αυτό που κολλάει. Ότι λεφτά υπάρχουνε. Και έτσι και θέλετε να σας προμηθεύσουμε και τίποτες λιωκότια, θα σας τα δώσει ο σύζυγός μου εις πολύ καλή τιμή. Είναι εξαιρέτου ποιότητας, βουτιά και συγχώριο. Μα τι μου λέτε τώρα, σινιόρα. Τι λέτε ακόμα από τα λιωκότια. Καθίστε να βρούμε τον κλαίο. Αχ, ναι. Το χρυσού σου, με τα λιωκόγια σου. Αχ, ναι, 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 το χρυσούλι μου. Άμπρα κατάμπρα! Κοιτάζω τη σφαίρα μου. Μήπως ο κλαίον είναι εδώ. Κλαίον, κλαίον. Είσαι εδώ! Εδώ ο κλαίων! Εκεί ο κλαίων! Πού είναι ο κλαίων! Αχού! Άσε, σενιόρα, να τον περιεργαστώ επολίγον! Μα δεν μπορείτε να δείτε εσείς, σενιόρα, τίποτα! Μαγική σφαίρα είναι! Και τη διαβάζουμε εμείς οι ειδικοί, που ξέρουμε από μαγική. Τι το περάσατε, για το Μέγα? Για να δείτε και το τουρκικό. Ευχαριστώ. Σκούζι. Άμπρα κατάμπρα. Ω μαγική μου σφαίρα. Δείξε το σκύλο με το όνομα κλαίω. Τι έγινε, με! Το όνομα πλέον το έχουν κι άλλα σκυλιά εδώ στη Βερόνα. Και μαζευτήκανε όλα στη μαγική μου σφαίρα. Γέμισε η σφαίρα μου όπως σκυλωμένη. Και τώρα ναι, στην κύγνεται δηλαδή. Τώρα ναι, πρέπει να πληρώσετε κάτι της παραπάνω. Γιατί για να βρω το δικό σας πλέον, θα ξοδέψω κι άλλη ενέργεια. Ενεργηθείτε ανέτος. Αρκεί να ανακαλύψετε το χρυσούλι μου. Ας είναι καλά τα λιωκότα. Τότε περνάμε στον επόμενο γύρο. Άμπρα κατάμπρα. Ω μαγική μου σφαίρα. Δείξε το σκύλο της πελάτησάς μου. Με το όνομα, κλαίω.
Για να βεβαιωθούμε καλύτερα, μην πιάζεστε. Μην πιάζεστε. Αλλάτε τη σφίξη. Άσε να τον περιεργαστώ, σενιόρα. Δεν πολύ. Μα είπαμε, δεν μπορείτε να δείτε τίποτα. Μάδια, όλα. Είναι έλεγα η αγωνία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι μικροκαμωμένος και με τρίχες μακριές, πολλές τρίχες. Αχ, ναι, αυτό να είναι. Μη βιάζεστε, σας είπα. Να βεβαιωθούμε κι άλλα. Βλέπω εδώ ότι έχει στο λαιμό του ροζ κορδέλα, ενώ είναι σερνικό, γιατί... Είπαμε. Σεβασμό στη διαφορετικότητα. Καλά το κατάλαβα. Αυτός είναι ο σωστός πλέον. Και είναι μέσα σε έναν κήπο ξαπλωμένος. Ξαπλωθείς είπατε. Μήπως είναι και ψοφίσα. Όχι. Καλά πρέπει να είναι. Κοιμάται. Και πώς το ξέρετε ότι είναι κοιμηθείς και ουχή. Διότι άμα είναι το ψοφίσας. Θα μου μύριζε, σινιόρα. Η σφαίρα σας εκπέμπει και ως μας. Βεβαίως. Είναι σφαίρα τελευταίας τεχνολογίας. Δεν την αγόρασα από τα κινέζικα. Και περιμένετε να δούμε σε ποιον κήπο είναι ξαπλωθείς. Να το κτίριο. Αλλά δεν έχει οδό και ακτιμό. Έχει όμως υπόσημο. Μια μουσκαροκεφαλή. Τι πια άλλο. Στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών θέλωσε ο Κλέον. Αλλά εδώ στη Βερόνα είναι. Στο μεγάλο πάρκο που είναι κοντά στο Δημαρχείο. Και κοιμάται του καλού παιδιού. Εξαρτημένος δηλαδή. Αχ, κυρία τέτοια. Σας μερσώ καθ' ολοκληρίαν που ξαναεφεύρατε το χρυσούλι μου. Αλλά γιατί την κοπάνεις ο ξεφτύλας και με λαχτάρεις. Ευτυχώς που συνευρέθη με εκείνη τη μουσουλμανής και μου είπε για λόγους σας. Από ό,τι βλέπω εδώ, είχατε το λουρί του χαλαρά και βρήκε την ευκαιρία και έφυγε. Μήπως είδα και λίγο καταπιεσμένος. Μα τι λέτε, καθημερινός. Του έκανα το περίπτωση της γειτονιάς και έτρωγε και τον Αγγλέουρα. Με άλλα σκυλιά τακτούσε. Θέλετε να πείτε ότι την κοπάνισε για να επιδοθεί η Σαχαλίνο το σεφ. Του Λυσάρη. Τώρα Λυσάρης ήτανε, Λυσάρα ήτανε, αρκεί που τον βρήκαμε. Θα πάτε με τη βοηθό μου στο πάρκο, θα της πω σε πιο ακριβό σημείο κοιμάται ο Κλέον και αφού το παραλάβατε, τακτοποιήστε και το οικονομικό. Μα τι λέτε, όχι μόνο θα πληρώσω περί του πλέον, αλλά θα σας στείλω και πριν έμπουλα ροφόρτιο λιοκόκια. Μα δεν θέλω λιοκόκια, σινιόρα. Τότε να σας στείλω παπακόπιτα. Κάνει και από αυτή ο σύζυγός. Πολύ εκλεκτή, νέκταρ. Μα τι είναι τα κάνω όλα αυτά, σινιόρα. Για μια ώρα ανάγκης. Παρακαλώ, περάστε στο προτάλαμο. Και περιμένετε, θα έρθει η βοηθός μου να πάτε να παραλάβετε το σκυλί. Ω, σενιόρα, σας μερσώ καθ' ολοκληρία. Είστε κατάπληκτος. Καλά μου είπε η μουσουλμανής, ότι στο να ευρίσκετε πράγματα, έχετε το διάολο κατσούλα. Και περικαλώ, ας έρθει η βοηθός σας. Καλά, περάστε στον προθάλαμο και περιμένετε. Ευχαριστώ. Αναμένω αγωνιωδώς. Αλλά... Να σας ρωτήξω και κάτι της ακόμα. Για ρωτήξτε με. Γιατί οι μουσουλμανείς, ξέβρετε, αυτή μπαμπουλωμένη που μου είπε για λόγους σας, γιατί έλεγε κάθε τρεις και πέντε ότι ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Και ποιος είναι ο Αλλάχ. Δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο Αλλάχ. Όχι, δεν έτυχε να τον συναντήσω. Κρίμα, μωρέ. Αν ερχόσουν μισή ώρα νωρίτερα, εδώ ήταν. Θα τον συναντούσες. Θα ήταν δε πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Έτσι, Ναι. Και γιατί ο μουσουλμανής έλεγε ότι είναι μεγάλος. Γιατί είναι λίγο ηλικιωμένος. Κατάλαβες. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Πάω τώρα για τον Κλέον. Άντε, Μπρόνιο. Ισαβέλα. Έλα, σε παρακαλώ.
Ήρθα, ακούω. Έξω περιμένει εκείνη η παλαβιά. Του μιλάει στον υπερσιδέλικο. Ναι, πήγαινε να τη δώσει το σκυλί, να πληρωθεί όπως συνήθως. Αλλά πριν φύγει, πες μου ποιος έχει σειρά. Είναι εκείνο το ζευγάρι, η δύσκολη περίπτωση που σου έλεγα. Γι' αυτό θέλω διπλό επίδομα από εκείνο που σου γύρευα πριν για το σκύλο. Μα δεν πάλι. Γιατί, σε δαγκώσαμε και δύο. Γιατί κουράστηκα πολύ να μάθω τι συμβαίνει. Και αν δεν πλησίασε την υπηρέτρια που έχει κοπέλα που τα ξέρει από πρώτο χέρι και να την ψαρέψω, σιγά μην μάθαινα τίποτα. Βλέπεις, είναι πλούσιοι, άρχοντες. Και αυτόν τα μυστικά μπορεί να διαδίδονται εύκολα, μαθαίνονται όμως δύσκολα. Για πες μου να μάθω κι εγώ. Έχουμε κουβεντιάσει, σενιόρα. Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα που θέλουν τη συμβουλή σου, όπως μου είπε η υπηρέτρια η Μάγδα, που τα ξέρει όλα από πρώτο χέρι. Α, είναι εκείνο το ζευγάρι που θέλουν να παντρευτούν, ναι. Αυτό είναι. Και που από χρόνια οι πατεράδες τους είναι στα μακέρια. Α, μάλιστα. Μου είπες μάλιστα, διότι ο πατέρας του Ρωμαίου ότι είναι πολύ θρήσκος και ότι εκτιμάει πολύ τον πατέρα Λαβρέντιο, που υπηρετεί στο ναό του Αγίου Πατρικίου. Α, μάλιστα. Θα θυμήθηκα. Ναι. Και έχει κάνει ένα σωρό δωρεές στο ναό. Ναι, ναι. Θα θυμήθηκα όλα. Στείλ τους μέσα. Να δω μια στιγμή αν έχουν έρθει. Σαβέλα, η λάμπα για μυστήριο. Μην το ξεχνάς. Α, να τι έρχονται. Τους βάζω και πάω με την παλαβή να τη δώσω το σκύλο. Τη λάμπα, Ιζαβέλα, για μυστήριο. Περάστε, παιδιά, είναι η σειρά σα. Σενιόρα Μέλια σα περιμένει. Γιατί τόσο σκοτάδι, ρε παιδιά. Φίλοι με εμφανίζετε. Όπω σκοτάδια. Περάστε και μη φοβάστε. Από αυτό το σκοτάδι θα πίνετε φωτισμένοι. Μακάρι, σινιόρα Μέλια, μακάρι. Και εμείς εδώ είμαστε για όλα. Αν μας βοηθήσετε σε αυτό που θα συζητήσουμε, να ξέρετε δεν είμαστε καθόλου τσιγκούνιδες. Μα σας παρακαλώ, το ζήτημα δεν είναι περί του οικονομικού, αλλά για λόγους κοινωνικούς, επιθυμώ να σας συνδράμω. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πούμε τι σας χρειαζόμαστε. Να μην μου πείτε τίποτα. Τι γνωρίζετε. Βεβαίως. Πριν έρθετε, έριξα μια ματιά στη μαγική μου σφαίρα. Σας είπε η μαγική σφαίρα, τι θέλουμε εμείς με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες θα μας πει τώρα. Απλώς πριν είδα τις επικεφαλίδες. Ναι, μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Λοιπόν, Ρωμαίο, τώρα θα κοιτάξω τη μαγική μου σφαίρα να μας πει τι πρέπει να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Μακαρούνια στο πα... Θέλω να πω, η
μπείτε, σας φαίνεται καλές. Εσύ, σενιόρα Μέλια, που τα ξέρετε όλα, τι λέτε να πει ο άρχοντας Μοντέκη? Α, εγώ είχα προετοιμαστεί για συμβουλή και όχι για προγνώστικα. Πάντως οι Ιωνοί φαίνονται καλοί. Ο μόνος σενιόρα Λαβρέντιος είναι ικανός, πιστικός και πολύ μορφωμένος. Αλλά να μην φανεί ότι είναι βαλτός από εσάς. Αχ, σενιόρα Μέλια, αν η συμβουλή σας αποδώσει, να ξέρετε ότι είστε από τώρα καλεσμένοι στο τραπέζι του γάμου. Σενιόρα Μέλια, εμένα τι με συμβουλεύετε να κάνω? Υπομονή! Εκτός από υπομονή, κάτι άλλο? Α, ξέρεις, για αυτές τις δύο συμβουλές κατανάλωσα πολλή ενέργεια και είμαι πολύ εξαρτημένη. Για τρίτη δεν μου έμεινε καθόλου από δάχτυ. Είχα ετοιμαστεί για μία και έδωσα δύο συμβουλές. Ωχα, η δεύτερη σενιόρα, ποια ήταν? Η υπομονή που σου είπα να κάνει. Λοιπόν, Ρωμαίο, όπως είπα, να μην φανεί ότι είναι βαλτός από εσάς. Να φανεί ότι είναι δική του η πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε, σενιόρα Μέλια. Πράγματι, οι συμβουλές σας είναι πολύ σοφές. Παρακαλώ να σας πληρώσουμε. Αυτό θα το τακτοποιήσετε με τη βοηθό. Πρέπει να έχει επιστρέψει. Ευχαριστούμε, γεια σας. Τι με κοιτάτε,
Εκεί που πήγε τη λεκάνη, να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Σιγά μην έβλεπε τα δικά σου, με τόση ποβαρία. Λες, μάνα, πάνω, μπέκρο, πίνεις και δεν ξέρεις τι λες, κακομίνη. Ίσα, ίσα, άμα πίνουν το λέω σωστά. Καλή μόνο που τα κατάλαβες. Καλά το κατάλαβα εγώ, πάλι ο Τσέκρος. Καλά το κατάλαβα πως θα σε βρω εδώ και μάλιστα πρωί-πρωί στην ταβέρνα. Να πιάσεις θέση, μας και δεν βρεις αργότερα, ε. Έγινε τώρα, έγινε κάτι. Κάτι εσύ, κάτι ο Τζουζέπε. Ολοκληνέσαι σήμερα. Σιγά. Και γιατί με πήρες από πίσω. Δεν μου λες. Να και έφερε. Είσαι λακά τούτο. Δεν έχω μόνο ψηλά μου να το πληρώσω.